Καλώς ήλθατε στα μαθήματα Άρνος. Θα απαντήσουμε στην ερώτηση 41 του σχολικού βιβλίου, η οποία βρίσκεται σελίδα 68 και ανοίξει το κεφάλαιο ευθύγραμμη κίνηση. Ας δούμε τι λέει. Να περιγράψετε ένα τουλάχιστον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαπιστώσετε το είδος της κινήσης ενός ποδηλάτου. Ένας πολύ απλός τρόπος θα ήταν να πάμε δίπλα στο ποδήλατο με ένα αυτοκίνητο. Αν το ποδήλατο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, θα μπορούσαμε να έχουμε σταθερή ταχύτητα δίπλα στο ποδήλατο, έτσι ώστε να βλέπαμε ακριβώς τη σταθερή του ταχύτητα. Δηλαδή, στην ουσία, αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε με το αυτοκίνητο θα είναι να κινούμαστε συνέχεια παράλληλα με το ποδήλατο. Δηλαδή, αν αυτό εδώ το αυτοκίνητο και αυτό εδώ πέρα είναι το ποδήλατο, θα έπρεπε να καταφέρουμε με το αυτοκίνητό μας να κινούμαστε συνεχώς παράλληλα και δίπλα στο ποδήλατο. Αν βλέπαμε ότι το ποδήλατο επιταχύνεται, θα επιταχύναμε και εμείς και θα καταλαβαίνουμε ότι είναι επιταχυνόμενη κίνηση. Αν βλέπουμε ότι το ποδήλατο έχει σταθερή ταχύτητα, θα σταθεροποιήσουμε και εμείς την ταχύτητα δίπλα του και θα καταλαβαίνουμε ότι έχει σταθερή κίνηση, δηλαδή ευθύγραμμη ομαλή. Αν είχα επιβραδυνόμενη κίνηση, το ίδιο πράγμα πάλι. Θα επιβραδύναμε και εμείς σιγά-σιγά έτσι ώστε να παραμείνουμε δίπλα του και θα καταλαβαίνουμε ότι έχει επιβραδυνόμενη κίνηση. Τώρα, ένας άλλος τρόπος θα ήταν να τοποθετήσουμε κόνους στην κίνηση του ποδηλάτου. Ένας κόνος εδώ, ένας κόνος εδώ και ένας κόνος εδώ και να κάτσουμε να μετράμε πόση ώρα θα κάνει να φτάσει από εδώ μέχρι εδώ και από εδώ μέχρι εδώ. Αν υποθέσουμε ότι εδώ είναι 5 μέτρα και εδώ 5 μέτρα προφανώς, άμα κάνει ένα δευτερόλεπτο σταθερό χρονικό διάστημα να διανύσει τα 5 μέτρα και το ίδιο χρονικό διάστημα να διανύσει τα άλλα 5 μέτρα, τότε προφανώς κάνει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Αν όμως εδώ πέρα τα διανύει τα 5 μέτρα σε ένα δευτερόλεπτο και εδώ τα 5 μέτρα σε μισό δευτερόλεπτο, πάει να πει ότι επιταχύνεται για παράδειγμα. Επομένως, ένας άλλος τρόπος θα ήταν να μετρούσαμε τις ίσες αποστάσεις σε πόσο χρόνο τις διανύει κάθε φορά. Επαναλαμβάνουμε, αν τα 5 μέτρα τα διένει κάθε φορά σε ένα δευτερόλεπτο σταθερά, τότε θα είχε ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Αν στην αρχή τα 5 μέτρα ήθελε ένα δευτερόλεπτο να τα κάνει και μετά τα επόμενα 5 μέτρα, ας πούμε, μισό δευτερόλεπτο και ούτω καθεξής, τότε θα ήταν ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη. Αν εδώ πέρα τα 5 μέτρα τα έκανε στην αρχή σε 2 δευτερόλεπτα και μετά τα 5 μέτρα σε 4 δευτερόλεπτα, τότε αυτό σημαίνει ότι θα ήταν η κίνησή του ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη. Έτσι λοιπόν, με αυτούς τους πολύ απλούς τρόπους μπορούμε να διαπιστώσουμε την κίνηση ενός ποδηλάτου. Υπάρχουν και πολλές άλλες εναλλακτικές επιλογές. Σκεφτείτε, μπορείτε και μόνοι σας να βρείτε μερικές. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Καλή συνέχεια.